Γεια σας. Χαίρετε. Από κατακίτρινο Χαλάνδρια, Αγγλίση. Αγγελιά! Δεν υπάρχει, ρε φίλε, κατακίτρινο. Άκου να σου πω για ποιο λόγο. Να σου εξηγήσω γιατί είστε ανεγκέφαλοι και χωρίς μυαλό. Όταν ο Ολυμπιακός στην Ελλάδα από τα 11 εκατομμύρια είναι τα 6,5 Ολυμπιακοί, άραγε σε κάθε πόλη της Ελλάδος, της Αθήνας, σε κάθε πόλη της Ελλάδος, επαρχία, είναι πιο πόλη, αφού είναι 6,5 εκατομμύρια. Δεν μπορεί να είναι 6,5 εκατομμύρια να είναι στον Πειραιά και να είναι κατακύλωνο το Χαλάνδρι. Άρα και στο Χαλάνδρι η ποσότητα των Ολυμπιακών που υπάρχουν εκεί είναι περισσότερη από τους ΑΕΚτζίδες. Άρα και δεν υπάρχει Χαλάνδρι κίτρινο. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε. Να πω όμως και κάτι τώρα στους ΑΕΚτζίδες, μια και πήρες εσύ, το θυμήθηκα. Στην Α Εθνική παίζουν δύο ομάδες από τη Σμύρνη. Πρόσεξε τι θα πω. Η Σμύρνη έχει 8 ομάδες. Ενώ στη Σμύρνη που μας κλέψαν οι Τούρκοι. Έτσι. Έχει 8 ομάδες. Οι δύο από τις 8 ομάδες παίζουν Α Εθνική. Είναι ο Απόλλων και ο Πανιώνιος. Οι άλλες ομάδες της Σμύρνης, οι 6 ομάδες, δεν παίζει καμία Α Εθνική. Όλες παίζουν Β και Γ κατηγορία. Εσείς οι ΑΕΚτζίδες είστε από το πέρα, γι' αυτό λεγόσασταν και πέρα κλουμπ. Εντάξει είμαστε. Καταλάβατε θέλω να πω. Βέβαια καταλάβατε. Μια χαρά το καταλάβατε. Δύο ομάδες της Σμύρνης παίζουν Α Εθνική. Οι άλλες της Σμύρνης, οι ομάδες παίζουν Β και Γ κατηγορία Τουρκίας. Αυτές είναι οι ομάδες που παίζουν στην Α Εθνική. Για να λέμε και τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Εμπρός. Καλησπέρα. Γεια. Αγγούρης είμαι. Ο Αντώνης. Αγγούρης. Βάλτε στον κόλο. Πάμε σε άλλη γραμμή. Δεν θέλω να βρίζετε καταρχήν. Εμπρός. Καλησπέρα Τακή. Εμπρός. Τακή. Έλα φίλε. Εμπρός. Οι καινούργιες φανέλες του Ολυμπιακού που θα βγουν σύντομα στην μπουτίκ στο Καραϊσκάκι, από ό,τι δεν τις έχω δει από κοντά, αλλά τις είδα μέσω κάποιες φωτογραφίες στο ίντερνετ, έτσι, είναι φανταστικές. Και θέλω να πω και κάτι που με ρωτάγανε σήμερα κάποιοι στον Πειραιά, κάποιοι οπαδοί του Ολυμπιακού, που είχαν την αγωνία, αφού λέει ρε Τάκη, βγάλαμε πορτοκαλί φανέλα. Εντάξει, μια χαρά. Μήπως λέει του χρόνου βγάλουμε πράσινη ή κίτρινη. Λοιπόν, σας διαβεβαιώ εγώ, χωρίς να το ξέρω, αλλά επειδή είμαι πάντως Ολυμπιακού και όπως λειτουργώ αισθηματικά εγώ για την ομάδα μου, έτσι λειτουργεί και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού και το συμβούλιο του Ολυμπιακού. Ποτέ δεν θα βγει πράσινη φανέλα. Και ποτέ δεν θα βγει κίτρινη. Ποτέ. Βγήκε πορτοκάλι, βγήκε. Έχει βγει και μπλε. Ναι, πέρυσι. Έτσι. Ποτέ αυτά τα δύο χρώματα. Δηλαδή όπως το κάνει η Liverpool ή η Manchester United. Ποτέ. Εδώ είναι ο Ολυμπιακός. Και τέλος. Αυτά τα χρώματα ανήκουν αλλού. Όχι σε εμάς.